Μητσοτάκη, πραγματικά έχει αξία να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε επιχειρήματα, αλλά νομίζω ότι όταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται στη Βουλή για να πει στον ελληνικό λαό ότι μια διακυβέρνηση που πήγε το χρέος από το 124 το 9 στο 180 το 14 και ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο λαϊλατήθηκε 40 χρόνια δεν φταίει, αλλά φταίει μια κυβέρνηση λίγων μηνών διότι διαπραγματεύτηκε. Κύριε Μητσοτάκη, ούτε ο Χουντίνη, ο μάγος να ήσασταν, δεν μπορούσατε να κάνετε τέτοιες ταχυδακτυλουργίες και άλλα διαπράγματα στον ελληνικό λαό. Και στερήστε αξιοπιστίας με αυτά που λέτε. Στερήστε αξιοπιστίας. Και θέλω πραγματικά να σας δώσω ουσιαστικές απαντήσεις όσα είπατε. Διότι νομίζω ότι αυτά τα επιχειρήματα δεν στέκουν ούτε σε μια συζήτηση ενός ακροατηρίου που δεν χρειάζεται να έχει εικόνα από την οικονομία ούτε από τη στατιστική. Κύριε Μητσοτάκη, εφαρμόσατε μια πολιτική που χρέωσε στον ελληνικό λαό το 1/4 το καθάριστο εγχώριο προϊόντος. Το καταστρέψατε, το λαϊλατήσατε. 63 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τα μέτρα που πήρατε και τα ψηφίζατε και εσείς όλα τα χρόνια τα οποία κυβερνήσατε τα τελευταία χρόνια μαζί με το Πασόκ. Μιλάτε για τα μέτρα τα οποία παίρνουμε εμείς. Πράγματι, σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση φτάσαμε σε ένα οριακό σημείο, είχαμε ένα συμβιβασμό και κάναμε μια συμφωνία. Μια συμφωνία όμως που μπορεί να δώσει προοπτική εξόδου από την κρίση. Και η συμφωνία αυτή υλοποιείται και έχουμε μπροστά μας μέτρα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την τριετία και όχι 12, όπως λέτε εσείς, που προφανώς από τη φόρα σας και την επιθυμία σας, δεν κρύβετε την επιθυμία και τη χαρά σας, θέλετε να προσθέσετε και προληπτικά μέτρα και τα προληπτικά μέτρα που θέλει να επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και προφανώς έχουμε μια πρωτοφανή στήριξη από όλους τους Ευρωπαίους, δυστυχώς μάλλον όχι από εσάς. Αναφέρεστε συνέχεια σε αυτό το νούμερο. Μιλάτε για το πρωτογενές πλεώνασμα. Το πρωτογενές πλεώνασμα, κύριε Μητσοτάκη, που καταφέραμε εμείς σε συνθήκες καταστροφής και διάλυσης οικονομίας, ήταν 1% πάνω από το στόχο. Εσείς αφήσατε το 2014 με έλλειμμα. Είχατε την υποχρέωση να φτάσετε το 1,5% και ήταν 0,3. Και αυτό σημαίνει ότι θα είχε η χώρα την υποχρέωση όχι μόνο να τηρήσει τις δεσμεύσεις για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% και 4,5% που είναι 20 δις λιγότερα, αλλά όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν τη διαπραγμάτευση τότε και τις θέσεις των δανειστών, που σίγουρα δεν θα ήταν πιο επίοικοι αν συνεχίζατε και μιλάγανε για διευκρίνηση στα μέτρα 15-16, 5,7 δις συν τα 2,2 από το έλλειμμα από το πλεόνασμα που δεν καταφέρατε. Όμως επειδή δεν έχει πραγματικά νόημα να πυροβολούμε τους πολίτες με νούμερα, πρέπει να γυρίσουμε επιτέλους σελίδα και να δούμε κατάμαρα την πραγματικότητα. Η χώρα έχει μια δυνατότητα να βγει από την κρίση. Και η δυνατότητα να βγει η χώρα από την κρίση είναι να φύγει από αυτόν τον φαύλο δημοσιονομικό κύκλο, να ξεκινήσει να παράγει, να σταματήσουμε να θεωρούμε ως σημαντικότερο Υπουργείο το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας. Και αυτό προϋποθέτει μία λύση και μία απόφαση θετική για το ζήτημα του χρέους. Κύριε Μητσοτάκη, μην αυτοδιαψεύδετε τον εαυτό σας. Είπα πριν ότι είναι η πρώτη φορά που μετά από πολύ καιρό μπαίνει στην ημερήσια διάταξη, στην ατζέντα συζήτηση του χρέους. Και εσείς ήρθατε να μου πείτε όχι, πήραμε το 2012 και μία υπόσχεση. 12 του 12 μας είπατε, πήραμε μια υπόσχεση. Το πρώτο ερώτημα. Νοέμβριο του 12, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ερώτημα πρώτο. Αφού λοιπόν την πήρατε αυτή την υπόσχεση, γιατί δεν τα καταφέρατε και δεν το υλοποιήσατε? Γιατί μείναμε στην υπόσχεση της υπόσχεσης, ο υπόσχεση, και δεν μπήκε επιτέλους επιτάπητο στο θέμα να ανοίξει η συζήτηση? Ερώτημα δεύτερο. Αφού λοιπόν είχατε αυτή την υπόσχεση και την οποία θα αξιοποιούσατε,
όπως θα ερχόταν και η ανάπτυξη, όπως θα φέρνατε και πλεονάσματα, τα οποία τα φέρατε. Γιατί λοιπόν έβγαινε ο κ. Σαμαράς τότε και έλεγε διαρκώς ότι το χρέος είναι βιώσιμο, άρα ακύρωνε την υπόσχεση που είχατε λάβει. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση δεν έγινε ποτέ πράξη. Κύριε Μητσοτάκη, με την ομιλία μου σας έδωσα μια ευκαιρία να μιλήσετε επί της ουσίας για το κρίσιμο θέμα, να μην ταυτιστείτε με ακραίες απόψεις και θέσεις στην Ευρώπη που λένε ποτέ των ποντών να μην συζητηθεί το κρίσιμο αυτό θέμα και να στηρίξετε μια εθνική προσπάθεια. Και σας κάλεσα κιόλας, αν θέλετε, επειδή είναι κρίσιμα και λεπτά αυτά τα ζητήματα, να κουβεντιάσουμε και από κοινού. Όμως εσείς επιμένετε σε μια μίζερη αντιπολίτευση, σε μια αντιπολιτευτική ρητορική της διαμαρτυρίας. Δεν αξίζει για την παράταξή σας να τη μετατρέψετε σε κόμμα διαμαρτυρίας, κύριε Μητσοτάκη. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Επειδή όλο αυτό το διάστημα γίνεται μια πρωτοφανής προσπάθεια να δημιουργήσετε την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εγώ προσωπικά, υπουργοί, δεν λέμε την αλήθεια. Γιατί? Προφανώς διότι συγκρίνεται την προεκλογική περίοδο του 2015, όταν ζητήσαμε εντολή για σκληρή διαπραγμάτευση, μπορείτε να μας κατηγορήσετε για αυταπάτες. Όχι ότι δεν τιμήσαμε την εντολή και είπαμε ψέματα, κύριε Μητσοτάκη. Και μας κατηγορείτε συγκρίνοντας το 2015, το Γενάρη, με το 2014, με το 2016. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε της αντιπολίτευσης, ακούστε λίγο. Ήσυχα, παρακαλώ. Και δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να ακούτε. Φέρνετε διαρκώς ξανά και ξανά αυτές τις συγκρίσεις. Ξεχνάτε όμως ότι ο ελληνικός λαός έκρινε και τη συμφωνία και την προσπάθειά μας και την εντιμότητά μας. Και πήγαμε στις εκλογές έχοντας το Σεπτέμβρη στο τραπέζι αυτή τη συμφωνία. Και αφού δεν μπορείτε να παραλείψετε αυτό το γεγονός, κάνετε διαρκώς μια δημιουργική λογιστική με παραπιστικά νούμερα, όπως και τώρα αυτό κάνατε. Ήρθατε και μου είπατε εδώ ότι λέω άλλα εγώ στη Βουλή και άλλα ο Υπουργός των Οικονομικών στην επιστολή του στο Eurogroup, επειδή εγώ μίλησα για την αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης, μιλώντας για την Εθνική Σύνταξη, και ο κύριος Σακαλώτος μίλησε για τη μείωση στο ποσοστό που αφορά την ανταποδοτική. Αν αρθρίσετε, το ποσοστό αναπλήρωσης στην Εθνική Σύνταξη είναι 38,4 και 46 πάει στο 84% αθρηστικά. Το 84% ως ποσοστό αναπλήρωσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα που ισχύουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη, κύριε Μητσοτάκη. Από τα μεγαλύτερα που ισχύουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Θέλω... Ξέρω ότι... Ήσυχα, παρακαλώ. Ξέρω ότι αυτό σας ενοχλεί. Ξέρω ότι αυτό... Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κλείνω λοιπόν λέγοντάς σας το εξής. Παρακαλώ. Κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Ήσυχα. Κλείνω, κάντε ησυχία. Αν υπάρχει έστω ένα σε αυτή την αίθουσα, μην εξηγείρεστε. Τεκμηριωμένα να αποδείξει ότι μπορούσε να φέρει καλύτερη ασφαλιστική μεταρρύθμιση και καλύτερη κυρίως για τα αδύναμα λαϊκά στρώματα, για τους συνταξιούχους, για τους χαμηλόμισθους, για αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα από αυτοί που φέραμε σήμερα εμείς, να έρθει και να το αποδείξει. Εδώ είμαστε, να μιλάμε μέχρι αύριο για αριθμούς. Όταν είσαι υποχρεωμένος να ξαναβάλεις τις ράγες της βιωσιμότητας στο ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να επιλέξεις πού θα μοιράσεις τα βάρη. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε να μην μοιράσουμε τα βάρη σε αυτούς οι οποίοι τα τελευταία 6 χρόνια έχουν υποστεί 12 συνεχείς οριζόντιες μειώσεις στις συντάξεις τους. Επιλέξαμε λοιπόν να κάνουμε κάτι που όταν σας ζήτησα συνένεση, κύριε Μητσοτάκη, στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, δεν ήσασταν εσείς, ήταν ο κύριος Πλακιωτάκης, πολλοί μου είπανε τότε ότι στην πραγματικότητα αυτό που θέλω είναι να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Κι όμως
Σήμερα φέρνουμε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση χωρίς να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, που δεν έχει ούτε ένα ευρώ μείωση στις κύριες συντάξεις και που δεν έχει μείωση ούτε ένα ευρώ στη συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών συντάξεων. Παρακαλώ. Κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Παρακαλώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα που φέραμε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, το 1% πάνω από το στόχο, γιατί μιλάνε κάποιοι εδώ και λένε το ΕΚΑΣ, τι γίνεται με το ΕΚΑΣ. Μη βιάζεστε. Σταματήστε τη διαδραστική λειτουργία. 1,7 δισεκατομμύρια, γιατί αυτό σημαίνει 1% πάνω από το στόχο, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μόνο κάποιοι αριθμοί. Βεβαίως είναι αριθμοί, αλλά αυτοί οι αριθμοί σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτό το 1,7 όχι να το δώσουμε όπως εσείς που δώσατε το 400 εκατομμύρια για να εξυπηρετήσετε τις πελατειακές σας σκοπιμότητες σε μια συγκεκριμένη μερίδα πολιτών. Ήσυχα, κύριε Τζαβάρα. Αλλά που σταδιακά θα σβήσει μέχρι το 2018 το ΕΚΑΣ να αντικατασταθεί μέσα από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και μέσα από την κοινωνική πολιτική που θα συνεχιστεί μέσα από την ανθρωπιστική κρίση. Εκεί θα πάνε τα χρήματα του πλεονάσματος που εμείς καταφέραμε και όχι για να κάνουμε πελατειακή στρατηγική. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ.